Μαζί σου θα ξεκινήσουμε, Παντελή, γιατί σήμερα η Γερμανία, που είδαμε τι είδους εξάρτηση έχει από το ρωσικό αέριο, άμεση και μεγάλη, έκανε μία απόπειρα να πληρώσει. Και τι συνέβη? Ναι, καλησπέρα, Ποπή. Να πούμε ότι σήμερα μία γερμανική κρατική εταιρεία, αυτή τη φορά η Gazprom Germany, να θυμίσω από την αρχή του πολέμου, η Gazprom Germany κρατικοποιήθηκε από το γερμανικό κράτος, έφυγε από την επιρροή της Ρωσίας και έγινε μία κρατική γερμανική επιχείρηση. Μάλιστα. Θηγατρική της, η Gazprom Trade, προσπάθησε σήμερα να αγοράσει φυσικό αέριο από την Ρωσία, πληρώνοντας σε ευρώ, στον λογαριασμό της Gazprom Bank που υπάρχει στην Ελβετία. Δεν άνοιξε δηλαδή ρωσικούς λογαριασμούς όπως ζητάει ο Πούτιν. Και τι συνέβη? Ακριβώς. Προσπάθησε να αγοράσει με τον παλιό τρόπο όπως αγόραζε μέχρι τώρα, με ευρώ, στον λογαριασμό της Gazprom Bank στην Ελβετία. Τα χρήματα αυτά δεν έγιναν δεκτά, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομίας από την ρωσική πλευρά. Επιστράφηκαν πίσω και έτσι δεν έγινε αυτή η αγορά. Σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας ήταν μια πολύ μικρή αγορά. Επρόκειτο για το 0,2% της συνολικής ποσότητας του φυσικού αερίου που χρειάζεται. Άρα ήταν ένα crash test της Γερμανίας αυτό. Προκειμένου να δει τι θα κάνει στη μεγάλη πληρωμή τις επόμενες δύο μέρες. Ακριβώς. Μάλλον ήταν κάτι τέτοιο. Θα δείχνουν όμως ότι θέλουν να συνεχίσουν με τον τρόπο που πλήρωναν μέχρι τώρα να πληρώνουν. Δεν φαίνεται να υπήρξε αλλαγή και, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομίας, αυτή η ποσότητα θα αγοραστεί εκτός Ρωσίας. Επίσης, το ίδιο Υπουργείο λέει ότι υπάρχει επάρκεια για τη Γερμανία, ακόμα και αν αύριο η Ρωσία κλείσει ξαφνικά τη στρόφιγγα, υπάρχει επάρκεια μέχρι το Δεκέμβριο του 2022. Ενώ οι δεξαμενές αποθήκευσης του φυσικού αερίου στη Γερμανία βρίσκονται στο 34%. Είναι, λέει, όπως είναι κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω, άρα δεν ανησυχούν. Τέλος να σου πω, σε αυτό που ακούσαμε προηγουμένως στο βίντεο για την παροχή βοήθειας από μια χώρα σε άλλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η Γερμανία έχει υπογράψει εδώ και εβδομάδες διμερείς συμφωνίες με την Ιταλία και με την Αυστρία, ότι αν χρειαστεί μπορεί η μία χώρα να βοηθήσει και να δώσει φυσικό αέριο στην άλλη. Κάτι που προβλέπεται μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε άλλη χώρα θέλει. Είναι σίγουρο ότι μιλάμε για ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όταν θα φτάσει η ώρα, μεθαύριο δηλαδή, να πληρώσει το μεγάλο λογαριασμό της η Γερμανία.